Σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης 7. Ένας φιλόσοφος, ο Στέλιος Ράμφος, μας μιλά για τη ζωή στην πανδημία. Την ακόλουθη συνέντευξη, τα, από την οποία κάποια μέρη χρησιμοποιώ για να φτιάξω αυτό το vlog, την έχω διαβάσει στην ιστοσελίδα iEfimerida.gr iEfimerida.gr ε, μου την έχει στείλει μια φίλη. Ε, η συνέντευξη αυτή έχει τον τίτλο Ο κορονοϊός μπορεί να εξελιχθεί σε ευλογία και ε, τη διάβασα, μου άρεσε και έχω επιλέξει. Ε, ναι, πάνω από τα δύο τρίτα αυτή τη ε, ωραιότατη συνέντευξη, να σα τη διαβάσω και να συζητήσουμε για αυτήν σε αυτό το σφινάκι ψυχική ενδυνάμωση 7, το οποίο νομίζω θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τα προηγούμενα, και γι' αυτό το βλέπουμε και απόψε στι 8. Κλεισμένο στο σπίτι του στην Πεντέλη, σε καραντίνα για 7η μέρα, δουλεύοντα εντατικά στο γραφείο του, ο φιλόσοφο και συγγραφέα Στέλιος Ράμφο μου ότι νιώθει οικία άνετα μέσα σε αυτή τη συνθήκη της απομόνωσης. Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραδόξως μέσα στο γενικό κλίμα βεβαιότητας και φόβου νιώθει αισιόδοξο για το πώς αυτή η πανδημία μπορεί να οδηγήσει τους Έλληνες σε μια χρυσή ευκαιρία μεγάλης εσωτερικής αλλαγής και εξυγχρονισμού του νεοελληνικού πολιτισμού. Είναι Ψυχικά ενδυναμωτικό να διαβάζουμε, να συζητάμε και να ακούμε αισιόδοξε απόψει. Για να είμαι ειλικρινή, δεν έχω ξανακούσει για αυτόν τον άνθρωπο, αλλά αυτή η συνέντευξη που έχω διαβάσει με έχει εντυπωσιάσει. Όσοι εξοικειωμένο με την απομόνωση, έχετε κάποια συμβουλή για εμά που με την καραντίνα βιώνουμε μια νέα συνθήκη. Βεβαίω, λέει ο Στέλιο Ράμφο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να αρχίσουμε να γυρνάμε τον χρόνο προ τα μέσα μα διότι η εξωστρέφεια έχει και αρνητικά. Δηλαδή, κυνηγάμε το έξω και ξεχνάμε το μέσα. Κυνηγάμε το αποτέλεσμα και ξεχνάμε τα όρια. Ενομίζω είναι ώρα να τα ξανασκεφτούμε. Θεωρώ ότι μέσα σε αυτή τη γενική δυστυχία υπάρχουν εξαιρετικές ευκαιρίες. Τέταρτη μέρα καραντίνας, λέει ο δημοσιογράφος, και ήδη έχει αρχίσει να εμφανίζεται ένας εκνευρισμός σε συνδυασμό με μια κατάθλιψη σε αρκετούς. Εμείς εδώ πέρα το βιώσαμε αυτό το πράγμα. Θυμάστε τι λέγαμε και στο α, «Μένουμε σπίτι του μεσημεριού». Το καταλαβαίνω απόλυτα λίγο στήλιος ράμφος. Είναι άνθρωποι που είχαν δύσκολες σχέσεις με τον εαυτό τους. Προχωρούσαν σε υποκατάστατες ενέργειες και σχέσεις για να κρύψουν την εσωτερική πίεση. Τώρα είναι υποχρεωμένοι να σταθούν ενώπιοι ενωπίες πιο απλοποιημένα, ε, λέει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουμε και εγώ μέσα το ξενορίζετε, νιώθουμε εκνευρισμό και κατάθλιψη αυτές τις μέρες, είμαστε άνθρωποι που είχαμε δύσκολες σχέσεις με τον εαυτό μας, που κάναμε άλλα πράγματα για να αποφεύγουμε τον εαυτό μας, για να αποφύγουμε την εσωτερική πίεση που νιώθαμε λόγω της δύσκολης σχέσης με τον εαυτό μας. Και τώρα λέει είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε τον εαυτό μας εδώ που είμαστε κλεισμένοι. Άρα, ρωτά ο δημοσιογράφος, θα καταλάβουμε αν πραγματικά φταίγαμε για πράγματα που αποδίδαμε σε άλλους. Πολύ σοφή ερώτηση. Δηλαδή τώρα που βρισκόμαστε μόνοι με τον εαυτό μας, θα καταλάβουμε ότι φταίγαμε και εμείς για πράγματα που αποδίδαμε σε άλλους. Απαντάει ο Στέλιος Ράμφος. Ήταν οι συνηθισμένες υπεκφυγές που τις αντιμετωπίζαμε με την εγκύτητα ξεπερνούσαμε προβλήματα βγαίνοντας από τον εαυτό μας. Λέει μια, ένας τρόπος για να αποφύγουμε τους εσωτερικούς μας δαίμονες, ένας τρόπος για να αποφύγουμε τα εσωτερικά μας προβλήματα είναι η σωματική εγκύτητα με άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο θέλετε τόσο πολύ να ακούτε κάποια από εσάς τις ερωτικές ιστορίες. Και μάλιστα αυτές τις μέρες που έχουμε την πανδημία με το COVID-19 και είμαστε στο σπίτι και έχω αποφασίσει να κάνω μόνο ε, vlog σχετικά με αυτή τη συνθήκη, κάποιοι λένε «Μα πότε θα πάμε στην κανονικότητά μας, πότε θα ακούσουμε ιστορίες που οι περισσότερες από αυτές είναι ερωτικές». Και αυτός είναι και ο λόγος που πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν οπωσδήποτε να είναι ερωτευμένοι, ψάχνουν τον έρωτα με μεγάλη ένταση, και δεν μπορούν να μείνουν χωρίς σχέση. Τώρα, λέει ο Στέλιος το μεγάλο στοίχημα είναι ότι πρέπει να μάθουμε την απόσταση. Την απόσταση εννοεί από άλλους ανθρώπους. Αυτή η απόσταση που σημαίνει να σκεφτούμε περισσότερο, να στραφούμε μέσα μας και να μάθουμε στο αργό. Η μεγάλη ταχύτητα μας είχε μάθει σε κάτι γρήγορο, που ήταν ένα περιτύλιγμα του αγχώδους. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει, το να τρέχουμε συνέχεια για διάφορα πράγματα, είναι μια προσπάθεια να ξεφύγουμε από τον εαυτό μας. Τώρα ήρθε η ώρα για το αργό. Αργά διαβάσματα, αργά ενδιαφέροντα, να σκεφτόμαστε πολύ τα πράγματα, να τα ζυγίζουμε. Εκεί που κυνηγούσαμε αποτελέσματα... Τώρα πρέπει να πλουτίσουμε το χρόνο με μεγάλες στιγμές. Τι είναι οι μεγάλες στιγμές, το ρωτάει ο δημοσιογράφος. Ενεργά παρόντα που διαρκούν. Έχετε ακούσει πολλές φορές, είμαι σίγουρη, όπως έχω ακούσει και εγώ, την, την έκφραση να ζούμε στο εδώ και τώρα. Που σημαίνει να έχουμε πλήρη ε, σύνδεση με το εδώ και τώρα μας κάθε στιγμή. Εδώ και τώρα κάθομαι σε έναν καναπέ απέναντι από μια συσκευή που μαγνητοσκοπεί αυτά τα λόγια που τα στέλνω σε εσά. Εδώ και τώρα είμαι εδώ. Εδώ και τώρα ασχολούμαι να διαβάζω αυτό το κείμενο της συνέντευξης του Στέλιου Ράμφου που έχω πάρει από το site i.efimerida.gr και ασχολούμαι να το αναλύσω για να βοηθηθούμε. Είμαι στο εδώ και τώρα. Ούσα στο εδώ και τώρα. Ξεφεύγω ουσιαστικά, καταπολεμώ ουσιαστικά το άγχος και όλες εκείνες τις άμυνες που μας δυσκολεύουν να σταθούμε εδώ, να σταθούμε στο εδώ και τώρα. Και δεν είναι μόνο α, το, το άγχος και η πίεση που μας δυσκολεύει, αλλά είναι και η προσπάθεια να αποφύγουμε τον εαυτό μας. Γιατί όταν είμαστε στο εδώ και τώρα, όταν λειτουργούμε αργά, είμαστε παρεάκια με τον εαυτό μας, είμαστε μαζί με τον εαυτό μας. Και λέει τώρα πρέπει να πλουτίσουμε το χρόνο με μεγάλες στιγμές. Και το ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι είναι οι μεγάλες στιγμές. Ενεργά παρόντα που διαρκούν. Παλιά οι ασκητές, οι άνθρωποι που προσεύχονταν, εμπλούτιζαν το χρόνο. Διότι τώρα, ξέρετε, βρισκόμαστε σε κάτι πολύ σημαντικό και θετικό Θετικό το ρωτάει. Βέβαια θετικό. Για πρώτη φορά από εκεί που περιφρονούσαμε το δημόσιο χώρο και ήταν βρώμικος, ενώ είχαμε καθαρά τα διαμερίσματα μας, τώρα που αποσυρώμαστε στα διαμερίσματα μας, παίρνουμε στα σοβαρά το έξω. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι απολύτως συνδεδεμένα. Δηλαδή το μέσα, το σπίτι μου, το διαμέρισμα μου, το δικό μου, με το έξω, με το συνολικό καλό. Αντιλαμβανόμαστε την αξία του δημόσιου χώρου δηλαδή, το ρωτάει ο δημοσιογράφος. Βεβαίως, γιατί από εκεί εξαρτάται και ο εσωτερικός χώρος. Υποχρεωνόμαστε σε νέες καταστάσεις και αντιλήψεις για τα πράγματα. Αυτό που μου έχετε γράψει κι εσείς πολλοί στα σχόλια, ότι είναι μια ευκαιρία για να γίνουμε καλοί άνθρωποι αυτός ο αυτή η πανδημία, αυτή η κατάσταση, αυτή η συνθήκη. Ρωτάει ο δημοσιογράφος, το στέλνει Ράμφο. Εν τέλει και μακροπρόθεσμα μπορούμε να βγούμε κερδισμένοι. Εξαρτάται από το πώς εμείς θα τον αντιμετωπίσουμε. Αυτό που είχαμε πει και σε ένα σφινάκι ενδυνάμωσης από τα προηγούμενα, ότι οι τυχεροί άνθρωποι είναι εκείνοι που ό,τι έρθει στο δρόμο τους, ακόμη και μια δυσκολία, ακόμη και μια πανδημία, ακόμη και μια περίπλοκη συνθήκη, το παίρνουν και το χρησιμοποιούν προς όφελος τους. Ποιο είναι το πρόβλημά μας των Ελλήνων, το ρωτάει ο Το πρόβλημά μας είναι ότι είμαστε μικρά παιδιά με ανεξέλεγκτες συναισθηματικές συμπεριφορές. Αχ, είμαι και εγώ ένα από αυτά τα μικρά παιδιά. Αυτό μπορεί να το συγκρατήσει η ευθύνη, γιατί εκεί το συνέστημα αποκτά μορφή. Όχι να καταργηθεί το συνέστημα, αλλά να μπορεί να ελεγχθεί προς πια του άλλου. Πολύ σοφαλό για αυτά που λέει. Οι περισσότεροι από εμά είμαστε μικρά παιδιά με ανεξέλεκτε συναισθηματικέ συμπεριφορέ. Θυμώνουμε, το βγάζουμε, όπω κάνω εγώ συχνά. Αυτό που είναι το μεγάλο μελάτο με εμένα, ο θυμό. Ή ε, χαιρόμαστε, δείχνουμε έντονη χαρά. Ή απεχθανόμαστε κάτι, το δείχνουμε έντονα, χωρί να το φιλτράρουμε. Χωρί να το επενδύσουμε με την ευθύνη προ τι αθάνατε ψυχέ μα, προ τι ψυχέ μα, προ εμά, προ του άλλου ανθρώπου. Και λέει, όχι να καταργηθεί το συνέστημα, αλλά να μπορεί να ελεγχθεί προς όφελος πια του άλλου. Όταν είναι ατομικό το συνέστημα, είναι λαζονία. Όταν το συνέστημα είναι ευθύνη, τότε είναι προσφορά και άνοιξη. Έχει μεγάλη σημασία γιατί τώρα κρίνονται βασικότατα ζητήματα του νεοελληνικού πολιτισμού. Η ταυτότητα γυρνά στον εαυτό μας. Έχει ένα οικοκεντρισμό ενώ η ευθύνη μας υποχρεώνει σε διαφορετικές συμπεριφορές. Δυστυχώς θα φτάσουμε σε αυτό μέσα από νεκρούς, μέσα από κινδύνους. Μπορούμε να το δούμε όμως ως μια τρομερή ευκαιρία εσωτερικής αλλαγής. Ουδέν κακών αμυγές καλού. Και συνεχίζει ο φιλόσοφος Τελειος Ράμφος. Ο Έλληνα αρχίζει και καταλαβαίνει ότι το κράτο, οι δημόσιε υπηρεσίε, το σύστημα υγεία υπάρχουν για αυτόν. Αλλά πρέπει και αυτό να υπάρξει για εκείνον. Αυτό που λέγαμε για το σεβασμό του γενικού καλού. Για να συμβεί αυτό, πρέπει ο Έλληνα να μεγαλώσει, να οριμάσει, θα έλεγα εγώ. Το μεγάλο θέμα είναι ότι οι άνθρωποι δεν έχουν κατορθώσει να μεγαλώσουν μέσα από τη στενή και κυρίαρχη δομή της οικογένειας στην κοινωνία μας αυτές όλες οι αγίες οικογένειες, οι κακοπιτικές οικογένειες, οι τοξικές οικογένειες για τις οποίες μιλάμε τόσο συχνά στα συνηθί vlogs. Δεν λέω να διαλυθεί η οικογένεια, αλλά να μην καθορίζει τη ψυχοσύνθεση και το χαρακτήρα του παιδιού όπως ως τώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος, θέλω να το γνωρίσω. Η ευθύνη είναι να πάρουμε τον εαυτό μας στα χέρια μας. Τι όμορφο. Μέχρι τώρα αφινόμασταν σε άλλους να κανονίζουν για εμάς. Το ψυχολογικό είναι πλέον διαφορετικό. Είμαστε έτοιμοι για μια ορίμανση που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ως τώρα. Πάμε για μια πίστη που μπορεί να συμβιβαστεί με τη λογική. Αυτό μπροστά στον κίνδυνο του κορονοϊού αποκτά τεράστια δυναμική υπέροχα λόγια και εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Το νιώθετε κι εσείς αυτό που νιώθω εγώ. Αν η κατάσταση αυτή κρατήσει πολύ, ρωτάει ο δημοσιογράφος, καραντίνα μηνών, απαγόρευση κυκλοφορίας, μήπως τελικά βγουν τα χειρότερα χαρακτηριστικά μας και δεν φτάσουμε σε αυτή την ορίμανση. Απαντάει ο Στέλιος Ράμφος. Ο φόβος είναι αυτός που μπορεί να οδηγήσει σε τέτοιες καταστάσεις. Και αυτό τον φόβο μπορεί να τον αποτρέψει ένα οργανωμένο κράτος. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Από τη στιγμή που βλέπουμε έναν, έναν, αποτελεσματικό κρατικό μηχανισμό και οι άνθρωποι που τον στελεχώνουν είναι άξιοι, μιλάμε για τους γιατρούς, μιλάμε για τους νοσηλευτές, μιλάμε για τους ανθρώπους που εργάζονται στα σώματα ασφαλείας, μιλάμε για την εμπροστοφυλακή της χώρας μας και του έθνους μας. Και οι άνθρωποι που το στελεχώνουν είναι άξιοι, μικραίνουν τα περιθώρια για τέτοιες εκδηλώσεις. Αν δεν γίνουν αυτές οι συμπεριφορές που περιγράφετε, τότε θα πάμε μπροστά. Αλλιώς ο φόβος είναι κακός σύμβολος. Και εδώ θέλω να μοιραστώ ότι μιλάμε συνήθως για το κράτος, μιλάμε για τους θεσμούς και μιλάμε απρόσωπα. Και δεν συνειδητοποιούμε για παράδειγμα όταν μιλάμε για τα σώματα ασφαλείας, ότι οι άνθρωποι που αγαπάμε μπορεί να ανήκουν στα σώματα ασφαλείας, μπορεί να είναι είτε στρατιωτικοί, είτε άνδρες στρατιωτικοί, είτε γυναίκες στρατιωτικοί, είτε αστυνομικοί άνδρες, είτε αστυνομικοί γυναίκες, Μιλάμε για τους ιατρούς και δεν συνειδητοποιούμε ότι μπορεί να έχουμε μέσα στα αγαπημένα μας πρόσωπα άνδρες και γυναίκες που είναι ιατροί, άνδρες και γυναίκες που είναι νοσηλευτέ, άνδρες και γυναίκες που εργάζονται για το κοινό καλό. Γνωρίζετε ότι τα σώματα ασφαλείας και οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας αυτόν τον καιρό εργάζονται υπερορίες, όχι απλώς εργάζονται. Και εργάζουν, είναι άνθρωποι αυτοί, όπως και εμάς, που δεν έχουν σχέση με καμία κυβέρνηση, δεν έχουν σχέση με κα... κανένα υπουργείο, με την έννοια του ότι δεν κάνουν αυτή τη δουλειά επειδή είναι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, δεν κάνουν αυτή τη δουλειά επειδή έχει πάρει τι συγκεκριμένε αποφάσει ο συγκεκριμένο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο συγκεκριμένο πρωθυπουργό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι εκεί γιατί εργάζονται για το κοινό καλό. Δεν είναι ότι ο σύσσει, ούτε ο πρωθυπουργό που έχετε εσεί, ούτε ο πρόεδρο που έχουμε εμεί το κράτο και η, 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 κοινο, η, κοινωνία και η κοινότητα. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που όλοι έχουν και μάνα, έχουν και πατέρα, έχουν και αδερφό, έχουν και αδερφή και παιδιά και ανθρώπους που τους αγαπάνε. Όταν σκεφτόμαστε το συνολικό καλό, να σκεφτόμαστε ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε όλους τους χώρους και προέρχονται από όλους τους χώρους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μας βοηθήσει το να σκεφτόμαστε εγωκεντρικά ότι «Α, είναι αυτή η κυβέρνηση που έχω ψηφίσει εγώ, άρα καλέ αποφάσει παίρνει. Δεν είναι αυτή η κυβέρνηση που έχω ψηφίσει εγώ, δεν παίρνει καλέ αποφάσει. Σε τέτοιε ώρε ενωνόμαστε όλοι και γινόμαστε μια γροθιά και πρέπει σε όλε τι ώρε να είμαστε όλοι μια γροθιά και να σκεφτόμαστε το συνολικό καλό, επειδή δυστυχώ στην Ελλάδα έχουμε το πρόβλημα αυτού του διχασμού. Λέει ο Στέλιος Ράμφος, έχει μεγάλη σημασία να σκεφτούμε επιτέλους τον εαυτό μας, Μέχρι τώρα τα φορτώναμε όλα στους άλλους. Το γεγονός ότι πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας 20 φορές τη μέρα, σημαίνει ότι έχουμε προσωπική ευθύνη. Δεν φταίει πια ο άλλος. Αυτά είναι σημαντικά ως ψυχολογικά κέρδη που μεθαύριο θα, φαρύνουν, θα βαρύνουν στην κοινωνική ζήμωση όταν βγούμε από αυτή την ιστορία. Θα κοιτάξουμε και θα πούμε και τώρα πώς προχωράμε. Πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Ε, το έχουμε αυτό. Ε, το, το, λέμε συχνά, οι κλαμμένοι, οι χειριστικοί άνθρωποι, οι ανεύθυνοι άνθρωποι, οι εγωκεντρικοί άνθρωποι, οι ναρκιστέ, όπω σα αρέσει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον όρο. για όλα αυτά είναι οι άλλοι, δεν φταίνει οι ίδιοι. Όμω όλοι φταίμε για αυτά που συμβαίνουν σε εμά. Έρχεται η ώρα για όλου μα, λέει ο Στέλιο Ράμφο, να σκεφτόμαστε την αλλαγή. Ξεκινώντα από τον εαυτό μα και όχι από του άλλου. Είναι σημαντικό να πιστεύουμε και να μην διαγράφουμε το χρόνο για να δραπετεύουμε διαρκώς προς την ιονιότητα. Μιλάει τώρα για τη θρησκόληπτη πίστη που λένε εγώ πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι θα κερδίσω τον παράδεισο, άρα δεν ασχολούμαι με αυτή τη ζωή, ασχολούμαι μόνο με το να, κάνω, να, να, ακολουθώ κάποιους κανόνες και να μην παραβαίνω κάποιους κανόνες, ούτως ώστε να κερδίσω την άλλη ζωή. Είναι σημαντικό λέει, να πιστεύουμε και να μην διαγράφουμε τον χρόνο για να δραπετεύουμε διαρκώς προς την αιωνιότητα. Όσο κυνηγά, κυνηγάμε την αιωνιότητα και αφήνουμε τον χρόνο, τόσο γινόμαστε παθητικοί. Η παθητικότητα φέρνει την κατάθλιψη. Συμφωνώ μαζί του. Από μια πνευματική σκοπιά, η παθητικότητα φέρνει την κατάθλιψη. Επίση, υπάρχει μια φυσική σκοπιά, μια σωματική σκοπιά, που τα γονίδια φέρνουν προδιάθεση για κατάθλιψη. Δεν αντέχουμε λοιπόν τη ζωή στα, δωμα... δεν αντέχουμε, λοιπόν, τη ζωή στα δωμάτια, γιατί δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Μα πνίγει η παθητικότητά μα. Θυμάστε, στην Κίνα ένα μαροθονοδρόμο έτρεχε μέσα στο δωμάτιο του. Έχει μεγάλη σημασία να εκτεθούμε στα προβλήματά μας. Ο κορονοϊός μπορεί να εξελιχθεί έτσι σε ευλογία. Το να εκτεθούμε στα προβλήματά μας, το να συναντήσουμε επιτέλους τον εαυτό μας, το να παραδεχτούμε ότι έχω αυτό το πρόβλημα, όπως σας παραδέχθηκα εγώ στο μεσημεριανό μένουμε σπίτι, το πρόβλημα που έχω εγώ με το θυμό και ότι έχω, παραδε... έχω... Α... καταλάβει και έχω συνειδητοποίησει ότι προχθές στο έκτακτο, ο θυμό που έβγαλα δεν ήταν μια καλή ιδέα να τον κάνω. Το ρωτάει ο δημοσιογράφο: Η κυρίαρχη ρητορική των διεθνών ηγετών, πώ σα φαίνεται που είναι τόσο έντονη, τόσο φορτισμένη. Αυτή η ρητορική, λέει ο στέλιογράφο, είναι και η δική μα συμπεριφορά ω τώρα στη ζωή. Αποδεικνύεται ότι εκείνοι του οποίου αναδεικνύαμε σε ηγετικέ θέσει, εκφράζουν το βαθύτερο αίτημα του δικού μα παλιού εαυτού, αν έχει παλιώσει όντω λέει κάτι πολύ σοφό, ότι ε, οι λαοί εκλέγουν τους ηγέτες που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του λαού. Ο ελληνικός διχασμός, λέει ο Στελιος Ράμφος, είναι μεγάλο πρόβλημα και οφείλεται στην ένταση του συναισθήματος μιας μειονεξίας μας επειδή δεν αντέχουμε τον εαυτό μας δεύτερο. Ε, όταν μάθουμε ότι και ως δεύτερη είμαστε υποψήφοι για πρώτη, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Το ρωτάει ο δημοσιογράφος, ιστορικά, πότε πριν έχει κληθεί ο Έλληνα τόσο έντονα και ακαριαία να αναλάβει την ευθύνη του. Και απαντάει ο Στέλιος Ράμφος, ποτέ πριν δεν έχει συμβεί αυτό. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μια συνθήκη που ενδεχομένως να παίξει ρόλο στην αλλαγή της κοινωνίας και των οτροπιό μας υπό την προϋπόθεση ότι θα πάει καλά. Αν όμως βγουν στην επιφάνεια τα φοβικά μα στοιχεία με αντιδράσεις αντικοινωνικές και σπαθοσμωδικές, τότε θα έχουμε μια φοβερή παλινδρόμηση. Όμως στην πραγματικότητα, το μεγάλο μυστικό του κλεισίματος στο δωμάτιο είναι ότι αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση ανοίγματο. Αυτό που με είχατε ρωτήσει, για να μπορώ να είμαι καλά στην εξωστρέφεια πρέπει να μπορέσω πρώτα να είμαι καλά στην εσωστρέφεια, ναι. Στην πραγματικότητα το μεγάλο μυστικό του κλεισίματος στο δωμάτιο είναι ότι αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση ανοίγματο. Ανοίγουμε όσο σκεφτόμαστε, κλεινόμαστε όσο τρέχουμε προς τα έξω. Διαμάντη τα λόγια του Ράφου, διαμάντη αυτή η συνέντευξη. Ή μπορείτε να τη βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση iefimerida.gr ε, Κάθετος Ελλάδα, κάθετος ράμφο, Παύλα Συνέντευξη, Παύλα Κορονιός, Παύλα Συνέντευξη. Εξαιρετική συνέντευξη. Αυτό είναι το σφινάκι ψυχικής ενδυνέμωσης 7. Όπου ε, είχαμε την ευκαιρία να διαβάσουμε και να ε, ε, κοινωνήσουμε αυτόν των πολύ ε, διαυγών, καθαρών, πνευματικών και ωφέλιμων σκέψεων του φιλόσοφου Στέλιου Ράμφου, του φιλόσοφου και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Εύχομαι να ανταποκριθούμε ικανά όλοι στο κάλεσμα αυτό των ημερών και να βγάλουμε ό,τι καλύτερο από αυτή την κλεισούρα. Και επαναλαμβάνω τα τελευταία λόγια που έχω επιλέξει από τη συνέντευξη. Στην πραγματικότητα, το μεγάλο μυστικό του κλεισίματος στο δωμάτιο είναι ότι αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση ανοίγματο. Ανοίγουμε όσο σκεφτόμαστε. Κλεινόμαστε όσο τρέχουμε προς τα έξω. Με όλη μου την αγάπη.